Κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο είναι η καθημερινότητα που διαμορφώνονται για τους πολίτες. Και στη Μαγνησία η κατάσταση είναι δύσκολη τόσο για τους επαγγελματίες όσο και για τους καταναλωτές. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών τοποθετήθηκε για το θέμα στην Κάμερα του Άστρα. Στους τελευταίους μήνες έχουμε μια μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού και συνεπώς μεγάλη αύξηση εκτός από τα καύσιμα, την ενέργεια και το ρεύμα και στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και ειδικά στα τρόφιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που ο πληθωρισμός έχει μειωθεί γενικά σαν γενικός δείκτης στο 7,5-8%, ο δείκτης τροφίμων έχει αυξηθεί τον τελευταίο μήνα από το 15% στο 15,5%, και δυστυχώς η προοπτική δεν είναι θετική, δηλαδή συνεχώς τα τρόφιμα και όλα αυτά τα προϊόντα ανεβαίνουν. Δυστυχώς το καλάθι του νοικοκυριού δεν στάθηκε αποτελεσματικό στο να ανακόψει τη γενικότερη πορεία της ακρίβειας. Μπορεί κάποια προϊόντα να έχουν μείνει στάσιμα ή να έχουν αυξηθεί λίγο, τα οποία μάλλον, όπως γνωρίζουν και οι καταναλωτές, είναι περισσότερο προϊόντα ετικέτας των σούπερ μάρκετ που έτσι κι αλλιώς είχαν χαμηλές τιμές. Αλλά ωστόσο γενικά φαίνεται ότι τα τρόφιμα ειδικά και τα κατανοητικά αγαθά συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, και μάλιστα εδώ έρχεται και ένα στοιχείο το οποίο το είχαμε εντοπίσει πριν από μερικούς μήνες, που είναι η μείωση της ποσότητας του περιεχομένου, δηλαδή της συσκευασίας, σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια ώστε να μην γίνεται αντιληπτό, το οποίο βοήθησε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, στις εταιρείες να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, να διατηρήσουν σταθερές αυτές τις αυξήσεις αυτών των συσκευασιών. Όμως αυτό σαφώς συνιστά παραπλάνηση και παράνομη ενέργεια, διότι οι καταναλωτές, θεωρώντας ότι είναι το ίδιο προϊόν, δεν κάθεται κάποιος να κοιτάξει τα γραμμάρια κλπ. Αγοράζει λοιπόν μικρότερη ποσότητα προϊόντος και άρα πολύ ακριβότερη την τιμή. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε είναι στους καταναλωτές, όταν βλέπουν τέτοιες περιπτώσεις, να μην αποφεύγουν να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Θεωρούμε ότι πρόκειται για εξαπάτηση. Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται το τελευταίο διάστημα σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Μαγνησίας, οι διαδικτυακές απάτες. Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από το τελευταίο περιστατικό και στο Βόλιο, όπου εξαπατήθηκαν βολιώτες. Οι θρασίτατοι δράστες σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ψάρεμα για να μπορούν να αλλιεύουν θύματα.